Πώς συνδυάζετε smartwatch, dress code και giveaway. Είμαι ο Παναγιώτης, είσαι στο Unpackman και εδώ τα συνδυάζουμε όλα. Ακολούθα. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Σήμερα τελειώνει μία σειρά από βίντεο με smartwatch. Όχι ότι δεν έχουμε και άλλα, αλλά πρέπει να δούμε και διαφορετικά πράγματα και πιστέψτε με, σας έχω πολλά, πάρα πολύ ιδιαίτερα και σε αυτά που μας έρχονται θα έχουμε και σε αυτά giveaways. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, σήμερα θέλω να το πάω γρήγορα και να μην σας ταλαιπωρήσω. Οπότε, πάμε να δούμε την αποσκευασία του, να πούμε τα υπέρ και τα κατά, αλλά και κάποιο να το κάνει δικό του. Γιατί ναι, έχουμε ακόμη ένα giveaway. Πάμε να δούμε. Για ελάτε. γρήγορα γρήγορα πίσω έτσι να πω πως το Future Go Pro μου έχει έρθει κατευθείαν από την εταιρεία η εταιρεία είναι η High Future και εξειδικεύεται σε smartwatch ακουστικά και ηχεία Bluetooth link για όποιον θέλει να τσεκάρει την εταιρεία ή το συγκεκριμένο smartwatch θα υπάρχει στην περιγραφή και ίσως να σας έχω και κάποιο κουπονάκι Τώρα, έχω ήδη το κουτί στα χέρια μου και το έχω γιατί θέλω να δούμε δύο πράγματα πάνω στο κουτί και να εξοικονομήσουμε και λίγο χρόνο για την πορεία. Πιστεύω. Μπροστά μα έχει τη μάρκα High Future, Future Go Pro. Εδώ μα λέει κάτω Never Back Down, το μότο προφανώ τη εταιρεία. Και πάμε στη δεξιά του πλευρά όπου μα λέει Stainless Steel The Perfect Sign. Να πω ότι βγαίνει σε δύο χρώματα, σε μαύρο και σε ασημή. Ε, έχω το μαύρο. Και ανοξίδωτο τσάλι είναι η στεφάνη, το υπόλοιπο το σώμα είναι αλουμίνιο και πίσω είναι πολυκαρπονικό και επίσης ανοξίδωτο ατσάλι είναι και το μπρασελέ του. Για να είμαστε σωστοί. Κατέβει κάτω. Στο πάνω μέρος μάρκα, όχι και πάμε εδώ λοιπόν. Gen 2 True Color Display. Φοράει μία οθόνη στις 1,32 ίντσες με 360x360 ανάλυση, η οποία δεν είναι AMOLED, παιδιά, AMOLED δεν είναι. Όμως, για LCD θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Και αυτό το Gen 2 True Color που λέει εδώ, ε, κάτι ίσως να σημαίνει για αυτήν την οθόνη, γιατί πραγματικά και τα χρώματα της είναι πάρα πολύ καλά, αλλά και η φωτεινότητα για LCD. Το τονίζω. Και συνεχίζουμε. Στο κάτω μέρος εδώ μας έχει τα QR που μπορούμε να πούμε στο site, το facebook, insta και youtube της εταιρεία. Και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να έχει σε ε, UKCA, ροχ, σήμα ανακύκλωσης, μπλα 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 μπλα. Γυρίζουμε λοιπόν κάτω. Μας λέει ξανά για την 1.32 full high definition display, 3 ατμόσφαιρες waterproof, μια χαρά για μπανάκι ok, απλά ένα πολύ καλό ξέπλυμα με γλυκό νερό μετά το μπάνιο στη θάλασσα νόμος για κάθε smartwatch. Blood Oxygen Monitoring, λοιπόν εδώ δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, θα τα πούμε στην πορεία όμως, γιατί, δεν, γιατί πιστεύω ότι δεν τα πήγε καλά για να είμαι ακριβή στο λόγο μου, ότι μπορεί να μας αντέξει μέχρι και 20 μέρες μπαταρία σε καθημερινή χρήση. Μια παύση εδώ, η μπαταρία αν θυμάμαι καλά είναι στα 430 mAh και είναι αρκετά μεγαλούτσικη θα έλεγα. Με προσωπική χρήση, ε, ρύθμιση φωτεινότητα στο 50% και πολύ εισερχόμενο κάθε μέρα που σημαίνει πολλή ώρα αναμένει οθόνη μου έβγαλε 10 με 11 ημέρες 20 δεν είναι αλλά πρόσεξε με σκληρή χρήση θεωρώ δική μου 10 με 11 ημέρες είναι ένα υπερ αρκετό νούμερο από ένα smartwatch που καλύπτει τις καθημερινές μας ανάγκες εδώ φοράμε άλλα και κρατάνε 2 και 1 και 3 Alright. Συνεχίζουμε. 24-7 heart rate. Ναι, μπορεί να μας κρατήσει καρδιακό ρυθμό 24 ώρες το 24 ώρο για 7 ημέρες. Και εδώ τα πήγε πάρα πολύ καλά στον καρδιακό ρυθμό. Θα δούμε και μετρήσει την πορεία. Και 24 αθλήματα τα οποία τα περνάω στη λογοκρισία. Γιατί, γιατί δεν έχει GPS. Άρα για μένα είναι δώρο να Να ανοίξουμε λίγο το κουτάκι. Γιατί, βασικά ήθελα να δείτε λιγάκι. Ε, είχε αυτήν εδώ την ε, θήκη εγγράφων και του φορτιστή, η οποία μας λέει: Γεια σου, καλώ ήρθες στην ομάδα, bla, 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 bla. Πάρα πολύ προσεγμένος, είχε το υλικό αλλά και η συσκευασία. Ε, ένα δείπνο φορτιστή, θα το δούμε στην πορεία. Και εδώ είναι το μπρασελέ το οποίο είχε μέσα. Και νομίζω ότι βλέπετε τη λεπτομέρεια, high future, μου αρέσουν αυτέ τι λεπτομέρειε. Δείχνουν ότι έχουν προσέξει, δεν είναι του κιλού, βρήκα κάτι, έβαλα ένα μπρασελέ μέσα. Κάτι έχει, έχει, δώσει χρήματα η εταιρεία για να βγάλει αυτό το πράγμα, όταν το βλέπετε σε μια εταιρεία. Και να σα πω πώ. Αυτό το μπρασελέ που φοράει πάνω ε, είναι δικό μου. Δεν πείραξα το εργοστασιακό γιατί θα πάει σε κάποιον από εσά σε giveaway Οπότε θα έπρεπε να πειράξω το μέγεθο, και μετά θα ήταν δύσκολο να το βάλετε, να το βγάλετε, να το ρυθμίσετε. Άρα έβαλα εγώ ένα δικό μου εδώ πέρα και το άφησα αυτό να πάει ατόφιο όπω είναι σε εσά και να το ρυθμίσει ο τυχερό που θα το πάρει. Το βάζω λοιπόν αυτό στη μέση. Εδώ που βρισκόταν να ρίξω και αυτό εδώ πέρα μέσα. Μανιουαλάκια ναι, ok. Όλα τα απαραίτητα τα έχει. Στην άκρη και να κρατήσουμε αυτά τα οποία θα χρειαστούμε περισσότερα. Και ξεκινάω από το φορτιστή, ο οποίος είναι ένας κλασικός δίπινος μαγνητικός φορτιστής που θα χρειαστεί περίπου στις 2 με 3 ώρες να φορτίσει τα 430 mAh μπαταρίας. Από την άλλη όμως, αν και ο μαγνήτης είναι ισχυρός, δεν μπορεί να συγκρατήσει το βάρος του ρολογιού που μαζί με τον Μπρασελέ φτάνει τα 115 γραμμάρια. Δεν είναι και ό,τι πιο ελαφρύ υπάρχει, αλλά μην τρελαθούμε κιόλα. Ανοξίδω το ατσάλι, αλουμίνιο και μπρασελέ πάνω. Ε, να φύγει ο φορτιστή στην άκρη, ας ο άλλο δεν περίμενε να κρατήσει το βάρο του. Έφυγε λοιπόν αυτό εδώ και εμεί το πήραμε στα χέρια μα. Το βάρο το είπαμε, α πούμε και μέγεθο. Το μέγεθο θα έλεγα ότι είναι ικανοποιητικό, ούτε πολύ μεγάλο αλλά ούτε και πολύ μικρό με μια διάμετρο στα 46,4 χιλιοστά, ενώ από την άλλη το πάχος του, μαζί με την προεξοχή που έχει για τους αισθητήρες καρδιακού ρυθμού και οξυγόνου αίματος, φτάνει στα 13,8 χιλιοστά. Άλλη μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση είναι η διάσταση αυτή εδώ. Η διάσταση που χωράει το λουράκι ή το μπρασελέ. Είναι στα 22 χιλιοστά, άρα εδώ θα βρούμε οτιδήποτε θελήσουμε να ταιριάξουμε. Υπάρχει πληθώρα επιλογών χωρίς να μας ζορίζει καθόλου. Και μη και είπα Μπρασελέ, ο Μπρασελές είναι αυτός που ταιριάζει και στην έκφραση που είπα πριν στην αρχή μάλλον του βίντεο για το dress code. Άρα, smartwatch έχουμε, dress code το αλλάζουμε για την επικυνηλέ, τι μας έχει μείνει, giveaway. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λογάκια για το giveaway, το οποίο είναι κλασικά όπως κάνουμε κάθε μας giveaway εδώ στο κανάλι. Τρία βασικά και απαράβατα βήματα. Πρώτον, εγγραφή στο κανάλι. Εάν είσαι ήδη εγγεγραμμένο, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Εάν όμως είσαι νέος στην παρέα, τότε κάνεις μια εγγραφή τώρα και πατάς και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, οπότε να ενημέρωνεσαι μόλις ανεβάζω καινούριο περιεχόμενο. Και όταν πατήσω το καμπανάκι πάτα το όλες για να ενημερώνεσαι για όλες τις ειδοποιήσεις. Και συνεχίζουμε. Δεύτερον, αφήνουμε ένα σχόλιο κάτω στα σχόλια το οποίο θα λέει Unpackman High Future. Θα υπάρχει γραμμένο στην περιγραφή του βίντεο. Για να μην το γράψετε λάθος, κάντε το αντιγραφή. Επικόλληση. Γιατί αν το γράψετε λάθος θα το σύστημα από μόνο του έξω και είναι αμαρτία να χάσετε τη συμμετοχή σας τρίτο, πιο σημαντικό και ίσως το βήμα που βοηθάει αυτό το κανάλι να πάει μπροστά και να μπορεί να σας προσφέρει ό,τι και αν είναι αυτό, μικρό ή μεγάλο. Πρώτα απ' όλα γνώση, θεωρώ, και μετά ό,τι μπορώ να σας παρέχω σαν δώρο, νομίζω ότι το κάνω. Λοιπόν, ένα share του συγκεκριμένου βίντεο σε οποιοδήποτε από τα σας, είτε αυτό λέγεται facebook, είτε instagram, είτε tiktok, είτε Twitter και αν δεν έχετε τίποτα από όλα αυτά, μια αποδειγμένη κοινοποίηση σε 4-5-10 φιλαράκια, σε ένα Messenger, σε ένα Viber ή οτιδήποτε άλλο. Οκ, okay, απλά αυτό θα τσεκαριστεί και εάν δεν το έχετε κάνει δυστυχώς δεν θα πάρετε το δώρο σας. Πάμε καλά. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με το smartwatch ή μάλλον πριν ξεκινήσει κάτι ξέχασα να πω. Ε, ημερομηνία λήξης διαγωνισμού. Πότε θα λήξει ο διαγωνισμός. 16 Οκτώβριου 2020, 16 Δεκάτου 2020 και ώρα 12 το βράδυ. Μέχρι τότε μπορείτε να πάρετε συμμετοχή και η κλήρωση θα γίνει μεταξύ 17 και 18 Οκτωβρίου. Οκ. Okay, τώρα συνεχίζουμε. Λοιπόν, είναι Bluetooth 5 okay. συνδέεται εύκολα να πω ότι. Δεν είναι Bluetooth Call, δεν μπορούμε να κάνουμε κλήσει από το συγκεκριμένο smartphone να μιλήσουμε. Αυτό δεν είναι κακό πάντα. Προσωπικά με βολεύει να μην έχει Bluetooth Call γιατί μιλάω μόνιμα με ακουστικά. Μόνιμα με ακουστικά Bluetooth και πολλέ φορέ μπερδεύει το τηλέφωνο που πρέπει να στείλει την κλήση στο ρολόι ή στα ακουστικά και θα πρέπει να πα να πειράζει ρυθμίσει και θα μου πει πηγαίνει κλείστο. Ε, από τι ρυθμίσει. Πολλέ φορέ ενεργοποιείται μόνο του. Οκ. Okay. Κρατήστε το αυτό. Οπότε δεν είναι απαραίτητα κακό να μην έχει Bluetooth Call. Κρατήστε το αυτό, παιδιά. Δηλαδή, όταν επιλέγετε κάτι να ξέρετε γιατί το επιλέγετε, πάντα θα το λέω και σε όλα μου τα βίντεο. Και συνεχίζουμε. Εξωτερικά έχουμε δύο φυσικά κουμπιά. Το ένα είναι το on off και να ανοίξουμε ή να κλείσουμε την οθόνη μας και το άλλο από κάτω μας πάει στα αθλήματα ε, τα οποία όμως το οποίο μάλλον όμως το κουμπί δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τη ρύθμιση, να μετράω εγώ το οξυγόνο μου για παράδειγμα, όταν, σαν συντόμευση όταν πατήσω το κάτω το κουμπί. Η Στεφάνη εδώ πέρα πάνω μας έχει την μορφή ταχύμετρου, να το πω έτσι. Η ποιότητα κατασκευής του παιδιά είναι πάρα πολύ καλή, ε, μα πάρα πολύ καλή θα έλεγα, όπως και η ποιότητα συναρμογής. Νομίζω γιατί δεν έχει ιδιαίτερα φθηνό ότι ταξίζει τα λεφτά του όσον αφορά τα υλικά για την κατασκευή του. Και πάμε να βγάλουμε λίγο για τον Μπρασελέ, ο οποίο θα μείνει σε μένα για να τσεκάρω το επόμενο με Μπρασελέ, γιατί το δικό του μέσα, για να δούμε και το κάτω μέρο. Όπου βλέπουμε ξανά σήματα σε ε, UKSA UK, σε A, κτλ. κτλ. Τα πινάκια για τη φόρτιση και θα μείνουμε λίγο εδώ στου αισθητήρε. Αισθητήρα καρδιακού ρυθμού, και αισθητήρα οξυγόνου αίματο. Πράσινο που άναψε κιόλα είναι για τον καρδιακό ρυθμό και κόκκινο για το οξυγόνου αίματο. Θα περνάνε και κάποια βιντεάκια τα οποία θα έχω ετοιμάσει και να σα πω, όπω νομίζω το είπα, στη μέτρηση καρδιακού ρυθμού τα πήγε υπέροχα. Πραγματικά οι μετρήσει του ήταν απόλυτε και όπω και να ήταν όλη την ώρα, όποια στιγμή και να το μέτρησε και να το τσέκαρα με το οξύμετρό μου, οι μετρήσει ήταν μια χαρά. Εκεί που τα πράγματα δεν πήγανε καλά Ήτανε στο οξυγό νοαίματος. Είπα όμως πριν ότι κάτι ίσως να ευθύνεται. Υποψιάζομαι, νομίζω. Πάντως νομίζω ότι δεν έχω άδικο. Και τι είναι αυτό. Το μπρασελέ. Το μπρασελέ δεν είναι λουράκι. Άρα δεν μπορεί να κρατήσει σε καμία περίπτωση επειδή κάνει αυτοσπάσιμο το smartwatch ακριβώς στο χέρι χωρίς να κουνηθεί καθόλου. Άρα λοιπόν με την παραμικρή κίνηση μετακινείται ο αισθητήρας καρδιακού ρυθμού και αποτέλεσμα έχει να μας δείχνει ίσως λάθος ενδείξεις. Εδώ οι μετρήσεις μου ήταν περίπου 2 με 3, καμιά φορά και 5% κάτω από τη μέτρηση που μου έβγαζε το οξύμετρο και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, δεν το δοκίμασα να του βάλω ένα λουράκι πάνω και να δω τη διαφορά. Κατανοητό και αυτό, οπότε παιδιά να το γνωρίζετε για αυτό το πράγμα. Και πάμε να συνεχίσουμε από μπροστά. Να πω πώ κάπου εδώ ή εδώ θα περνάει μία εγγραφή οθόνη που έχω κάνει από την εφαρμογή η οποία είναι η Glorifit. Είναι μία κοινή εφαρμογή που χρησιμοποιούν και άλλα smartwatches με μέτρια ελληνικά. Καλή εφαρμογή θα έλεγα παρόλα αυτά με ένα κακό. Ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι ότι παρότι σου δίνει την επιλογή, τη δυνατότητα να πας να επιλέξεις από τις εφαρμογές που έχεις αποθηκευμένες μέσα στο κινητό σου θέλω να δέχομαι ειδοποιήσεις από αυτή την κάμερά μου για παράδειγμα ε, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να τις επιλέξεις όλες. Που, χου. Εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ το Telegram. Γιατί μπείτε στο κανάλι μου στο Telegram και κάντε θα το βρείτε και αυτό στην περιγραφή εκεί θα βρείτε καθημερινά τις καλύτερες προσφορές από τα μεγαλύτερα online καταστήματα που υπάρχουν. Τσεκάρετε το και θα δείτε το πόσο δίκιο έχω. Λοιπόν, χρησιμοποιώ το Telegram. Το Telegram λοιπόν δεν μου το έχει η Glorifit η εφαρμογή μέσα να πάω να το επιλέξω για να μου έρχονται οι ειδοποιήσεις από το Telegram εδώ. Άρα εδώ αυτή η εφαρμογή θέλει κάποια βελτίωση. Ή High Future, μήπως θα έπρεπε να κοιτάξει και κάποια άλλη εφαρμογή. Λέω εγώ. Και συνεχίζουμε πολύ γρήγορα. Είπα ότι δεν θέλω να μου πάει μακριά το συγκεκριμένο βίντεο. Γιατί? Γιατί, είναι το τελευταίο και έτσι θέλω. Λοιπόν, ενεργοποιώ την οθόνη να κάνω ένα slide από πάνω προ τα κάτω. Μου πάει στο κλασικό μενουδάκι που μου έχουν όλα τα smartwatch. Όπου το μεσαίο μπορεί να μου αλλάξει τη μορφή του μενού, του κεντρικού μενού του ρολογιού. Νομίζω θα περνάει σε ένα πολύ μικρό βιντεάκι την ώρα που θα το λέω. Ε, εδώ μα έχει τι ρυθμίσει. Θα το περάσω πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Είναι πράγματα που τα έχουμε δει 100 φορέ. Οπότε, από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το dial watch faces. Μπορούμε να αλλάξουμε τη φωτεινότητα. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ρύθμιση του χρόνου που θα μας μείνει ανοιχτή η οθόνη. Πληροφορίες ρολογιού, about, device name, future go, pro version. Τάδε τάδε τάδε. Απενεργοποίηση, reset. Και το QR για να κατεβάσουμε την εφαρμογή την Fit. Ξαναπάμε πίσω. Ρύθμιση φωτεινότητα. Μην ενοχλείτε, έβρεση τηλεφώνου, τίποτα άλλο. Ξανακάνω slide προ τα πάνω, γυρίζω προ τα κάτω. Όπα. Ελληνικά. Το συγκεκριμένο το smartwatch έχει αγγλικό μενού, υποστηρίζει ελληνικού χαρακτήρε. Νομίζω ότι το βλέπετε. Απλά μην περιμένετε να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα. Στα περισσότερα είναι 3 με 4 γραμμές, Άντε στο τσακίρ κέφι όπως στο YouTube για παράδειγμα να σας βγάλει μέχρι και 8. Αυτό είναι όλο. Πάμε λίγο και εδώ ας πούμε για παράδειγμα νέο μήνυμα. Τίποτα. Πάμε να δούμε για ένα τρίτο. Α, αυτό είναι email. Έτσι. Τίποτα. Ε, οπότε να το γνωρίζετε και αυτό. Και συνεχίζουμε. Να βγούμε έξω. Αν το κάνω slide από τα δεξιά προς τα αριστερά μπαίνω στο γρήγορο μενού. Που μου έχει θερμίδε που έχω καταναλώσει κτλ., καρδιακό ρυθμό, οξυγόνο αίματος και ύπνος. Πάυση εδώ στον ύπνο. Δεν μετράει η να το ξέρετε. Και μπορεί να φταίω κι εγώ, γιατί συχνά πυκνά μου δημιουργούνται σε διάφορα smartwatch θεματάκια. Ε, το βράδυ, σύνθω, όταν είμαι στον υπολογιστή και δουλεύω ή χαζεύω ή δεν ξέρω κι εγώ τι κάνω, πέφτουν αρκετά χαμηλά οι καρδιακοί μου ρυθμοί. Δηλαδή, μπορεί να φτάσω και 50. 55 στο τσικίτ Οπότε εκεί βλέπει ότι δεν κουνιέμαι κιόλα και σου λέει κοιμάτα αυτό. Και με πιάνει ότι κοιμάμαι από τι 11 για παράδειγμα η ώρα το βράδυ, ενώ, ενώ εγώ έχω πέσει για ύπνο στι 4-5. Άρα και αυτό θέλει προσοχή. Συνεχίζουμε. Ε, που είχαμε μείνει ύπνο, καιρό, μία πρόγνωση τριών ημερών, μία χαρά κι αυτό. Και πάμε στο συνολικό μα το μενού. 25 αθλήματα, αν θυμάμαι, ναι. Δεν έχει GPS, παιδιά είναι δώρο νάδωρο για μένα. Αν δεν έχει GPS το smartwatch να μετρήσω τι να κάνω τι, θα μου πείτε υπάρχουν τα αθλήματα εσωτερικού χώρου. Ναι, οκ. Okay. Εάν θέλετε να κάνετε γενικότερα αθλήματα, πάρτε ένα αθλητικό smartwatch. Συμβουλή. Αυτό. Στάτους. Ναι. Έλα καλό μου. Καρδιακός ρυθμός. Τον είπαμε. Τον ύπνο τον είπαμε. Οξυγόνο αίματος. Το είπαμε. Καιρό. Ναι. Μουσική μπορούμε να χειριστούμε μέσω του ρολογιού το κινητό μας, μηνύματα τα είδαμε, στρες. Ε, για καινοτομία. Okay. Είμαι λίγο σκεπτικός με αυτά γενικότερα με αυτές τις μετρήσεις και το έχω πει κι άλλες φορές. Ε, διαβάζουν καρδιακό ρυθμό, διαβάζουν, ξέρω εγώ, τι θερμίδες και, τι τόνα, τι τάλο, αναλόγως και σου βγάζουν ένα αποτέλεσμα. Ε, να σα πω ότι αυτή εδώ η βλακεία θέλει τρία λεπτά να μετρήσει για να σου βγάλει το αποτέλεσμα. Μπορεί να περνάει και βιντεάκι. Και τρία λεπτά εγώ προσωπικά δεν περιμένω για να δω τι μου γίνεται. Μπορώ να καταλάβω νομίζω και μόνο μου αν είμαι εγχωμένο ή όχι. Μία όμως χρήσιμη επιλογή είναι η μέτρηση αναπνοών. Εδώ μετράει και μετράει σωστά. Το μέτρησα κανονικά πόσε είχα το λεπτό. Βγάζει συν μία και μπορεί να σου δείξει κατά πόσον είναι πολλέ οι το λεπτό ή όχι για κάποιου είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να μετριέται μια μέτρηση μάλλον η οποία θα πρέπει να μετριέται ασκήσει αναπνοή για αυτού που θέλουν να κάνουν function εδώ πέρα θα βρούμε μέσα κρυμμένο το χρονόμετρο αντίστροφη ασκησει αναπνοης για αυτους που θελουν να έβρεση τηλεφώνου και φακό και το μενού που είδαμε πριν δεν έχει κάτι άλλο γενικότερα με δύο λόγια, ε, καλή αυτονομία μπαταρίας, καλή οθόνη, δεν είναι bluetooth call που δεν είναι απαραίτητα κακό, ποιότητα κατασκευή και υλικών μια χαρά, τα κατά του τα είπαμε, προσέχτε τα, ε, για κάποιον που δεν θέλει πολλά πράγματα και θέλει ένα πιο κυριλέ με το μπρασέλευδάκι να το πάρει έτοιμο, δεν ξέρω. Παιδιά, εγώ σας είπα τα υπέρ, σας είπα τα κατά, η επιλογή είναι δική σας. Νομίζω ότι σας πέρασα έστω και τόσο γρήγορα όλη την απαραίτητη πληροφορία που θα χρειαζόσασταν εάν αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν κάνει για εσάς ή όχι. Και κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσω το βίντεο. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους σας για το giveaway και εμείς σίγουρα θα τα πούμε με κάτι διαφορετικό και πολύ 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 πιο ενδιαφέρον και με άλλα giveaways. Παιδιά, τα λέμε. Bye.